για κάποιες συσκευές, αλλά ένα σημαντικό είναι η USB. Να δουλεύουν οι USB συσκευές μας στο ηλεκτρονικό σύστημα. Ουσιαστικά αυτό που χρειάζεται να κάνετε είναι να επιλέξετε ένα φίλτρο για την αρχή και όταν τα βάζετε κάποια συσκευή, σας δίνει τη δυνατότητα να το στείλει κατευθείαν ή με ένα κλικ να το στείλει στο εικονικό. Δηλαδή ουσιαστικά να το τραβήξει το εικονικό σαν μια μικρή γεφυρούλα μεταξύ του πραγματικού και του εικονικού. Βασικά 90% είναι προεπιλεγμένα αυτά. Δηλαδή ουσιαστικά είναι απλώς ένα φίλτρο. Δηλαδή μπορείτε να επιλέξετε φίλτρα και δεν θα χρειαστεί να κάνετε κάτι παραπάνω. Ένα επίσης σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό εδώ, μπορώ να πω από τα σημαντικότερα στη φάση εκλογών, τα settings από τη στιγμή που έχει μπει το πρόγραμμα, είναι να μοιράσουμε αρχεία μεταξύ του πραγματικού και του εικονικού. Δηλαδή αν δεν υπήρχε αυτή, εμείς θα χρειαζόταν να βάζουμε ένα στικάκι, να αποφουκεύουμε από το εικονικό οτιδήποτε και να το βάζουμε σε κανονικό. Η ρύθμιση αυτή μας δίνει να μοιράσουμε ένα φάκελο να είναι κοινός μεταξύ του πραγματικού και του εικονικού συστήματος. Αυτή η ρύθμιση δεν ξεχωρίζει, είτε είναι σε Windows θα είναι VirtualBox, είτε σε Linux θα είναι VirtualBox.